Πριν προχωρήσω στο τελευταίο μέρος που αφορά την παρακολούθηση από το κέφε του εισαγγελέα Άγγελη, όπως την περιγράφει ο ίδιος το πορισμά του, θα ήθελα να ξεφύγω λίγο για μια άλλη επικαιρότητα για λίγα λεπτά. Σήμερα η γη της Αιτωλίας δέχτηκε στα σπλάγνα της τον πρώην στρατηγό και αντιβασιλέα Γεώργιο Ζωητάκη. Το πρωί φίλοι, συμπολεμιστές και συμπατριώτες του ήταν όλοι στην Αγία Σκέπης του Παπάγου. Φυσικά απούσα η πολιτεία. Βέβαια ο στρατηγός, ο αντιβασιλιάς, εθεωρείται και αυτός μέσα στους προτέτειους της 21ης Απριλίου, πλήρωσε με πολλά χρόνια φυλακή τους αγώνες του και πλήρωσε πάνω απ' όλα εκείνο που ήθελαν οι μετέπειτα αντιστασιακοί, την επέμβαση του στρατού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον αείμνηστο πλέον Ζωητάκη τον είχαν πλησιάσει πριν την 21η Απριλίου του 1967 άλλοι στρατηγοί κατ' εντολή του Παναγιώτη Κανελόπλου, ο οποίος μαζί με την Ελένη τη Βλάχου περίμεναν, αν τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, την επέμβαση των στρατηγών. Ήταν η λεγόμενη χούντα των στρατηγών, αλλά καλός ή κακός τους πρόλαβε η χούντα των συνταγματαρχών και έτσι και αυτοί υποχρεώθηκαν να συμπράξουν σε όσα συνέπραξαν. Δεν έχει σημασία τι έγινε τότε. Τα όσα έγιναν τότε αντικειμενικά θα τα βρει η ιστορία σε κάποια στιγμή, γιατί στον τόπο τούτο πολλές μορφές και πολλές καταστάσεις τις καταδικάσαμε για να ανακαλέσουμε αργότερα την καταδίκη μας, για να ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά βέβαια πάρα πολύ αργά, από την ιστορία, από συγγενείς αν υπήρχαν και από άλλες καταστάσεις. Το μόνο το οποίο ήταν πικρό, βέβαια, ένα φέρετρο όπου ήταν γεμάτο με μαξιλάρια, με παράσημα τα οποία δεν πήρε στη Χούντα, πολεμικούς σταυρούς που πήρε στη διάρκεια των αγώνων του κατά των Γερμανών, των Ιταλών, στο Γράμμο, στο Βίτσι, όπου γενικά τον γκάλεσε η πατρίδα, ήταν η απουσία κάποιου αξιωματικού, κάποιου από το επιτελείο, κάποιον τέλος πάντων εκπροσώπων της πολιτείας. Βεβαίως, αν ήταν η κηδεία του Μάρκου του Βαφιάδη, αν ήταν ο Ανδριάντας του Άρη του Βελουχιώτη, όλοι θα έτρεχαν για να φανούν δημοκρατικοί. Δεν είχαν όσοι ήμασταν εκεί, γιατί ήταν και η τηλετόρα και εγώ προσωπικός, καμία ανάγκη να δούμε εκπροσώπους της πολιτείας. Χορτάσαμε. Εκείνος όμως που οποίους περιμέναμε, ένα-δυο γενναίους. Ένα-δυο γενναίους αξιωματικούς, οι οποίοι κάποτε είχαν διοικητή τον Ζωητάκη, οι οποίοι κάποτε υπερέτησαν υπό τα διαδραγά του, να φορέσουν τις στολές τους και να έρθουν σαν παλικάρια. Πιστεύω ότι δεν τους μίλαγε κανείς. Δεν τους μίλαγε κανείς γιατί θα είχαν ανθρώπινο στοιχείο. Ότι θα μπορούσαν να είχαν μια δικαιολογία, που δεν έπρεπε να την είχαν, αλλά εγώ λέω θα την είχαν. Ότι εμείς δεν πήγαμε στον πραξικοματία Ζωητάκη, αλλά πήγαμε στον άνθρωπο και στο διοικητή μας. Δεν πειράζει. Ο τόπος τούτος ξέρει να πληρώνει, αλλά και να ξεπληρώνει. Και ο τόπος τούτος έχει μάθει και να πληρώνει και να ξεπληρώνει. Και η μεγάλη παράταξη, η παράταξη της βάσεως της ελληνικής, η παράταξη των αγώνων, των θυσιών και του αίματος, δεν ξεχνάει και δεν αφήνει πουθενά χρέη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αιωλίας, στην άφπακτο έγινε η ταφή του, στην διατέρα του πατρίδα που δέχτηκε το κορμί του, το βασανισμένο από φυλακές, από κακουχίες, από πολέμους και από μάχες. Σε αυτόν τον τόπο μάθαμε πια
ότι κάπου κάπου πρέπει εκείνοι που είναι μπροστάριδες να πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν πειράζει, η ιστορία δεν ξεχνά. Φίλοι και φίλες, σελίδα 92 στο πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννου Αγγελή, κυρίου Ιωάννου Αγγελή, όπου μεταξύ των άλλων καταλήγει πώς τον παρακολουθούσαν. Θα πρέπει δε να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση άκρα του τάφου σοπή από τον κύριο Ιωάννη Χαντζηφώτη. Άκρα του τάφου σιωπή. Τι να πει ο χριστιανός, τον καταλαβαίνω ας πούμε. Όπως δεν υπήρξε καμία σιωπή ούτε από τις σχολές, ούτε υπήρξε σιωπή και καμία απάντηση από τις σχολές Δούκα και τις σχολές Ρίδη και άλλους. Και φυσικά δεν υπήρξε ούτε μία γραφή, ούτε μία απάντηση από κάποιους μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφους οι οποίοι φέρονται ως φίλοι του ΚΕΦΕ. Ο εισαγγελέας Αγγελής στη σελίδα 92, μετά από όσα διατρέξαμε εδώ από αυτή τη θέση, τα όσα ακούσατε, τα όσα σχολιάσαμε, φτάνει πλέον στον Αγγελή. Είναι η ώρα του εισαγγελέα. Και μεταξύ άλλων, διαβάζω επακριβώς, αναφέρει παρακολούθηση του διενεργούντος στην παρούσα έρευνα εισαγγελικού λειτουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον υπογράφωτα εισαγγελέα απέστειλε το ΚΕΦΕ στοιχεία στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης και μάλιστα την ίδια μέρα, πιθανόν και την ίδια χρονική στιγμή που διεξήγεται η έρευνα στα γραφεία της Οδού Πατησίων 20-200. Ειδικότερα δε δια την έρευνα που διενεργήθηκε την 6η-11 του 1995 σε χώρο δωμάτιο του ορόφου που χρησιμοποιείται ως Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων από το παραπάνω σωματείο, βρέθηκε σφάκελος με τα στοιχεία εισαγγελέας. Είχανε τακτοποιήσει και τον Αγγελή, τον εισαγγελέα, τον παρακολουθούσανε. Μέσα στο οποίο υπήρχε έγγραφο στην αγγλική γλώσσα και το οποίο είχε αποσταλεί στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης νούμερο 1492 και 1493, με το παρακάτω περιεχόμενο σε μετάφραση. Αφού έχει κωδικούς πάρα πολλά, πάρα πολλούς νούμερο, Αθήνα 9 έκτου 1995, αναφορά γνώσης. Σήμερα, όταν έμαθα ότι το προσωπικό της οργάνωσης Αθήνας είχε συλληφθεί και η αστυνομία είχε ψάξει φακέλους, είναι μέσα εισαγωγικά, είναι κείμενο αυτό του ΚΕΦΕ, είναι η αναφορά γνώσης που αφορά τον εισαγγελέα, για να μην παραξηγούμεθα, γιατί λένε παρακάτω, λέει ονόματα εισαγγελέων, επαναλαμβάνω, να μην παραξηγούμεθα, είναι εντός εισαγωγικών το κείμενο που βρέθηκε στο ΚΕΦΕ. Όποιος εισαγγελεύς από αυτούς έχει αντιρρήσεις, θα πρέπει ήδη, αν το έχει μάθει το πόρισμα, να έχει προσφύγει ο ίδιος στη δικαιοσύνη εναντίον του ΚΕΦΕ. Σήμερα, όταν έμαθα το προσωπικό της οργάνωσης της Αθήνας είχε συλληφθεί και η αστυνομία είχε ψάξει φακέλους και τα λοιπά, κάλεσα μια φίλη μου, τη Ράνια Στέκα, η οποία είναι εισαγγελέας στην πόλη του Πειραιά. Προσέξτε, την κυρία Ράνια Στέκα, το κυρία είναι δικό μου, η οποία είναι εισαγγελέας στην πόλη του Πειραιά, λέει το έγγραφο του ΚΕΦΕ, και τη ζήτησα να μου πει γύρω από τον εισαγγελέα Αγγελή, ο οποίος πήγε στην οργάνωση της Αθήνας με την αστυνομία και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Έμαθα ότι ό,τι ήταν εισαγγελέας στον Πειραιά πριν έρθει στην Αθήνα, και έτσι αυτή τον ήξερε, δηλαδή η κυρία Στέκα. Του αρέσει να ακούγεται το όνομά του, δηλαδή του εισαγγελέα, να γράφουν οι εφημερίδες για αυτόν, να είναι στο κέντρο της προσοχής. Όταν ήταν στον Πειραιά, το όνομά του γράφηκε πολλές φορές σε εφημερίδες, γιατί άσκησε διώξεις σε πολλά άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των φυλακών Κορυδαλού, μερικά από τα οποία ήταν αθώα. Αυτός το έκανε βασικός, γιατί ήθελε να μιλούν γύρω από αυτόν, αν και πρέπει να ήξερε ότι ήταν αθώοι.
αποφαίνεται βεβαίως το ΚΕΦΕ περί της γνώμης του εισαγγελέα όταν κάνει μία, όταν ασκεί μία δίωξη, εάν ήταν αθώοι ή όχι. Θυμάμαι ότι η φίλη μου, δηλαδή η κυρία Στέκα, μου είπε ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να υπομένει την αδικία που συνέβαινε μόνο για να έχουν πράγματα οι εφημερίδες να γράφουν. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε αυτά τα πράγματα στις εφημερίδες εκείνης εποχής. Αυτή επίσης μου είπε ότι αυτός έχει νυμβευθεί την κόρη ενός αεροπαγίτη και ότι αυτός έχει μια πολύ καλή επιχείρηση από τους παραπάνω, γιατί είναι το είδος του ανθρώπου που φαίνεται πάρα πολύ καλός στους ανωτέρους του και τους κολακεύει όλη την ώρα, δηλαδή ο κύριος Αγγελής. Έχει ένα υπέροχο υπηρεσιακό φάκελο και γράφουν συνέχεια καλά πράγματα για αυτόν. Όχι γιατί το αξίζει, αλλά γιατί αυτός είναι το καλό και υπάκο παιδί και κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Αυτά βέβαια τα λέει η κυρία Στέκα. Όταν ήρθε στον Πειραιά, πήρε αμέσως μετάθεση για την Αθήνα και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των 8 ως 9 μηνών που έμεινε στον Πειραιά, αρνήθηκε να πάρει οποιαδήποτε δουλειά έχοντας την προστασία των υπεράνω, γιατί περίμενε να φύγει για την Αθήνα. Δεν εργάστηκε ακόμα ούτε και για τις υποθέσεις που είχε χρεωθεί αυτός, απλώς τις έφερε στο γραφείο και πίσω ξανά, και όταν έφυγε για την Αθήνα, ένας άλλος εισαγγελέας έπρεπε να χειριστεί όλη αυτή την μη τελειωμένη εργασία του. Αυτός ασχολήθηκε με την περίπτωση των φυλακών γιατί επιζητούσε την δημοσιότητα. Αυτός ασχολήθηκε με την περίπτωση των φυλακών γιατί επιζητούσε τη δημοσιότητα, λέει η κυρία Στέκα. Αυτός και μια άλλη εισαγγελέα του ιδίου είδους, προσδιορίζουν και το είδος των εισαγγελέων, η Κέτης του Ραΐτου, η γνωστή εισαγγελεύση του Πειραιός, άρχισαν την όλη ιστορία και κατηγόρησαν όλα αυτά τα άτομα, μερικά τα οποία ήταν αθώα, για να προκαλέσουν εντύπωση. Αυτοί επίσης κατηγόρησαν όλους τους άλλους εισαγγελείς, οι οποίοι αρνήθηκαν να κατηγορήσουν αθώους ανθρώπους ότι ήθελαν να καλύψουν το σκάνδαλο των φυλακών. Αυτή μου είπε δηλαδή πάντα η κυρία Στέκα ότι η Στουραή του της είχε πει να βάλουν στη φυλακή τον διευθυντή των φυλακών, αν και γνώριζε ότι ήταν αθώος. Βάλ τον μέσα για λίγο να δημιουργηθεί εντύπωση και μετά θα βγει έξω, αυτή είπε. Ένα άλλο πράγμα που αυτή μου είπε η κυρία πάντα Στέκα για να μου δείξει ότι είδους άτομο είναι ο Αγγελής ήταν ότι αυτός κατηγόρησε, εννοεί άσκησε ποινική δίωξη για δωροδοκία ένα φύλακα, γιατί ένας φυλακισμένος 3 χρόνια μετά την απόλυσή του αγόρασε ένα καρότσι με τροχούς ως δώρο για το ανάπηρο παιδί του φύλακα. Τη ρώτησα πως ένας αθώος μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτές τις παραβιάσεις που προέρχονται από τις αρχές, εννοώ εξουσία, και αυτή μου είπε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Λόγω της θέσεως της φίλης μου Ράνιας Στέκα θα επιθυμούσα να μην ακουστεί το όνομά της, πράγμα που θα την έβαζε σε κίνδυνο. Δεν ξέρει και δεν χρειάζεται να μάθει για αυτήν την αναφορά. Αυτό είναι αλήθεια. Πόπι Βερνάδου. Για το επιμέρους αυτό θέμα έχει ενημερωθεί με ξεχωριστή αναφορά στις 22 Ενδεκάτου του 1995 ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γράφει ο κύριος Αγγελής. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί ότι λέει ο κύριος, σχολιάζει ο κύριος Αγγελής, ότι από την πρώτη στιγμή επιδιώχθηκε με κάθε τρόπο να τεθεί η συγκεκριμένη έρευνα στο αρχείο. Προς το σκοπό αυτό, πέρα από τις συνεχείς υπηρεσιακές αναφορές και εξώδικα εναντίον του υπογράφοντος, δηλαδή του κύριου Αγγελέως, περίπου 20 εξώδικα του έκαναν, επεσκέφθηκαν τον υπογράφοντα 2 αλλοδαποί, οι οποίοι του δήλωσαν ότι ενεργούν εκ μέρους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Και από εδώ, φίλοι και φίλες, αρχίζουν τα δύσκολα, όσο και τα επικίνδυνα. Δεν πρόκειται, εγώ θέλω να πιστεύω, δεν πρόκειται να την περάσουμε έτσι τη δουλειά, ούτε εγώ, ούτε ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Το ΚΕΦΕ, η σαντολογία γενικότερα, έχει δυνάμεις, έχει πλοκάμια, έχει καταστάσεις, έχει στείλει τις φωτογραφίες μας παντού.
θα μας εκδικηθεί. Και έχει ένα περίφημο στίχο ο Κώστας Καριωτάκης, αυτός ο ξεχωριστής, ο ξεχωριστός ποιητής του πόνου και της πίκρας, που λέει ότι όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει. Το κακό είναι εύκολο και δεν μπορεί κανείς να φυλαχτεί. Ζούμε σε μια πολυάριθμη πολιτεία, σε μια πολιτεία δύσκολη, και εγώ και ο εισαγγελέας και όλοι όσοι έχουμε επιχειρήσει αυτή την εκστρατεία κατά της αντιολογίας, οργάνωση διεθνής. Λέει ο εισαγγελέας ότι τον επισκέφθησαν δύο άνθρωποι Αμερικανοί και του δήλωσαν ότι έρχονται εκ μέρους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι το άκουσα, το είδα, μου το είπαν. Το δηλώνει ο εισαγγελέας και έχει τα στοιχεία. Προσπάθησαν, λέει, αυτοί οι δύο, δια της φυσικής των παρουσίας, να πείσουν τον υπογράφοντα ότι ελληνική αστυνομία και ειδικότερα η κρατική ασφάλεια, αξιωματικούς οποίας είχαν επισκεφτεί, ουδένα στοιχείο είχε εναντίον του ΚΕΦΕ. Για το επιμέρους αυτό περιστατικό ενημερώθηκαν αμέσως προφορικά, τόσο ο κ. Αγγελέας όσο και ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μόλις τον επισκέφθησαν οι δύο κύριοι αυτοί, ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής επισκέφθη αμέσως και προφορικά ενημέρωσε τόσο τον πρόεδρο όσο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η επίσκεψη των ατόμων αυτών στον υπογράφοντα τελούσε εγνώση της υπευθύνου του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ Εκατερίνης Διαμαντάρα, η οποία σε σχετική ερώτηση καταθέτει ότι αντιγραφή κατά λέξη. Το ήξερε η κυρία Εκατερίνη Διαμαντάρα, η υπεύθυνη του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ. Ξέρω ότι τον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα, δηλαδή εσάς, λέει στον ίδιο τον κύριο Αγγελή, τον έχουν επισκεφθεί δύο πρώην αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των ΗΠΑ. Αυτό το έμαθα από τους ίδιους, τώρα όμως δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Σκοπός της επισκεψής τους ήταν να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο διεξάγεται προκαταρτική εξέταση κατά της αντιολογίας στην Ελλάδα, καθότι αυτό ενδιαφέρει τόσο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την κυβέρνηση της Αμερικής, State Department, που εδώ και δύο περίπου χρόνια έχει αναγνωρίσει με αποφασή του της εφορίας των ΗΠΑ ότι η αντιολογία είναι θρησκεία. Έτσι, μπράβο. Και τότε καλή κυρία Διαμαντάρα, γιατί όταν εδώ πριν δύο χρόνια είχε έρθει ο κύριος Γρατσίας, δεν μας το έλεγε να το πάρουμε απόφαση ότι είσαι θρησκεία και μας μιλούσε για φιλοσοφικά συστήματα και κέντρα εφηρμοσμένης φιλοσοφίας και ψυχολογίας και ένα άλλο σωρό κερατηλίκια τον οποίον ουκέστη αρθιμός, να τον πιέζαμε δύο ώρες. Είχε κυτρινήσει, πρασινήσει, κοκκινήσει, μαυιάσει και αρνιόταν ότι ήταν θρησκεία. Και μας έλεγε ότι ήταν όχι, ήταν κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Αφού δύο χρόνια σας είχε αναγνωρίσει και η Αμερική, καλά στην Αμερική βέβαια αναγνωρίζει τα πάντα, ας πούμε. Υπάρχει ένα σπίτι, μια εκκλησία. Άλλο σπίτι, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Ό,τι θέλει. Ο καθένας τρελός στην Αμερική κάνει και μια θρησκεία. Ποιος το εμποδίζει κανείς? Αναγνωρίζονται όλες. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει να έχουμε αυτά τα οποία έχουμε, να μαθαίνουμε κάθε τόσο για τις ομαδικές αυτοκτονίες, για τις δολοφονίες, για τα πάντα από οπαδούς διαφόρων αιρέσεων, διαφόρων Ινδουιστών, διαφόρων, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν κάποια κορόιδα, μπαίνουν μπροστά, υπόσχονται όσα υπόσχονται και τραβάνε εκμεταλλευόμενοι τα αδιέξοδα των ανθρώπων. Δεν γνωρίζω ποιος τους είχε αναθέσει να επισκεφτούν τον εισαγγελέα, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος μπορεί να τους έχει αναθέσει.
Τώρα λοιπόν εδώ πέρα αρχίζει η ιστορία για παιδάκια. Έτσι κυρία Διαμαντάρα. Παιδάκια τώρα. Εσείς λέτε ότι αυτό το έμαθα από τους ίδιους, τώρα όμως δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Ήρθαν, σας επισκέφθηκαν. Δηλαδή ήρθαν, είδανε φως στην Πατησίων 200 και ανέβηκαν να πάρουν και σας λένε χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε δύο πρώην ομοσπονδιακοί αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας όργανα και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Πώς ήρθανε. Και ενώ λέτε ας πούμε, καθότι αυτό ενδιαφέρει τόσο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την κυβέρνηση Αμερικής. Και βεβαίως ξέρετε, είναι κακό. Κακό είναι. Αφού είστε αναγνωρισμένοι στην Αμερική, και εδώ να είστε αναγνωρισμένοι ως θρησκεία. Να το πείτε. Να βάλετε και ένα σήμα τι πιστεύετε εκεί. Ξέρω εγώ τι έχετε για σύμβολο. Τι έχετε σύμβολο. Ξέρω εγώ ένα κέρατο, ένα χ, ένα ψ, ένα ωμέγα, οτιδήποτε θέλετε. Και μας το πείτε στη θρησκεία. Δεν γνωρίζω ποιος τους είχε αναθέσει να επισκεφτούν τον εισαγγελέα, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος μπορεί να τους είχε αναθέσει. Το ΚΕΦΕ όμως, όπως με ρωτάτε, ενημέρωνε πλήρως τα αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό για την πορεία της έρευνας. Δηλαδή της προκαταρκτικής εξέτασης στην Ελλάδα. Για την νομική πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης ενημέρωσα εγώ ίδια το κέντρο της αντιολογίας στη Δανία. Δεν ξέρω αν η Δανία ενημέρωνε την Αμερική σε τέτοια θέματα. Δεν γνωρίζω τι ιδιότητα έχουν τώρα αυτά τα δύο άτομα. Γνωρίζω όμως ότι είναι πρώην αστυνομικοί της Αμερικανικής Αστυνομίας. Δεν γνωρίζω αν ήρθαν σε επαφή με κάποια άτομα από την ελληνική αστυνομία, το βρίσκω όμως πολύ πιθανόν. Εγώ τους συνάντησα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τον εισαγγελέα. Μου έδειξα ταυτότητα με το σήμα της Αμερικανικής Αστυνομίας DIA. Δεν τους ρώτησα ποιος τους είχε αναθέσει την έρευνα της υπόθεσης, ούτε από ποιον πληρώθηκαν, αν πληρώθηκαν. Δηλαδή τι έγινε. Ξεκίνησαν από την Αμερική, πλήρωσαν τα όσα πλήρωσαν, εισιτήρια, πράγματα και ήρθαν εδώ να δούνε από ένα τέλειο ήλιος. Μάλιστα. Σχημάτισα όμως την εντύπωση ότι έχουν έρθει από Αμερική και ήρθαν να βοηθήσουν το ΚΕΦΕ. Αυτή την εντύπωση σχημάτισε. Δεν τους ρώτησε, αλλά την εντύπωση τη σχημάτισε. Υποθέτω ότι το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπόθεση στην Ελλάδα ήταν τέτοιο που τους έστειλαν, τους οποίους δεν γνωρίζω, χρήσιμο να επισκεφτούν τον ίδιο τον εισαγγελέα, άτομα με πολυετή πείρα στην αστυνομική δίωξη, προκειμένου να μάθουν κατευθείαν από την πηγή των εξέλιξης των πραγμάτων. Βλέπε σελίδα 12 και 13 της από 27/11/1995 ένορκης κατάθεσης Εκατερίνης Διαμαντάρα. Στο σημείο αυτό λέει ο εισαγγελής, αυτό επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαντέψει τις κινήσεις του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, δηλαδή του υπογράφοντος, για να τον αντιμετωπίσουν και να τον χειριστούν κατάλληλα. Ειδικότερα με το υπαριθμό 842 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι βάλε τους δικηγόρους να συναντήσουν τον εισαγγελέα εντός εισαγωγικών για να δουν τη θέση του και τους σκοπούς του για την περίπτωση. Εάν αυτός έχει σκοπό να ασκήσει ποινική δίωξη, βάλε τους δικηγόρους να τον μεταχειριστούν προωθώντας του τα κατάλληλα δεδομένα για να διώξει την περίπτωση. Ανοιχτή βεβαίως επέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Βάλε τους δικηγόρους, αν δεν μας πάει η υπόθεση, να διώξει την περίπτωση. Υπόθεση, αν ασκηθεί ποινική δίωξη, πάρε αντίγραφο της περιπτώσεως και γράψε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για το χειρισμό της υπόθεσης και να το εκτελέσεις. Επίσης, κάθε μέρος του ΚΕΦΕ που καταθέτει ως μάρτυρας λαμβάνει σχετικές οδηγίες, λέει ο εισαγγελέας Άγγελης, και μάλιστα από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων της Ευρώπης για το τι ακριβώς πρέπει να πει στον ανακρίνοντα, ενώ μετά το τέλος της καταθέσεώς του διαβιβάζεται στο ίδιο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης λεπτομερής αναφορά αυτού που κατέθεσε. Ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση της Θεοδώρας Αποστολοπούλου, η οποία κητεύθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας για την υπόθεση του ΚΕΦΕ το Σεπτέμβριο του 1995. Θεοδώρα Αποστολοπούλου. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, το οποίο με τον υπαριθμό 2209-019 TAF-D Σίγμα Α Τζίρο Έψιλον Γκρις, θα λέει οπωσδήποτε, έγγραφο του Παραγγέλη. Όσον αφορά τη συνάντηση της Δώρας με την Αγγελική, με τον Αγγελή, η συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί πολύ καλά.
εσύ εννοεί την υπόθεση του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Κατερίνη Διαμαντάρα, πρέπει να διαβάσεις όλες τις αναφορές των καταθέσεων για να μάθεις τι είδους ακριβώς ερωτήσεις υποβάλλει ο Αγγελής. Διάβασε επίσης την αναφορά του Γεωργίου Τραγούδη, ο οποίος είπε ότι σαν εντολογία δεν είναι θρησκεία, καθώς αυτό ζει στη Δανία, όπως έζησε και η Ντόρα. Ο Αγγελής σίγουρα θα τη ρωτήσει ερωτήσεις γύρω από το έχει κάτι κωδικούς. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Αυτή επίσης πρέπει να ρίξει βάρος στο πόσο πολύ βρισκόταν σε επικοινωνία με τους γονείς της όταν ήταν στο ΚΕΦΕ και στη Δανία, αλλά θα πρέπει να μιλήσει για τις διαφωνίες που είχε αυτή σε μερικά σημεία πριν από την συντολογία. Πρέπει επίσης αυτή να πει για το γεγονός ότι ήταν σε άλλες ομάδες πριν ενώ της αντιολογία, και ίσως πρέπει να πει για τον ρόλο του αδερφού της, ο οποίος είναι άτομα κατά λέξη μόριο, εκτός ηθικής και θα είναι το ένα κέρδος της διαφωνίας. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τον δικηγόρο, αλλά αυτό θα δείξει ότι το όλο θέμα είναι η οικογενειακή διαφορά. Αν θυμάστε φίλοι και φίλες, είχε έρθει εδώ η οικογένεια Αποστολοπούλου, ήρθε η μάνα με τον αδερφό και ο Δήροντο, και στο παραένα εμπόδισα εκείνο το περίφημο βράδυ να φάει ξύλο γρατσίας μέσα στο στούντιο. Τους συγκρατούσα διότι τους είχαν πάρει το παιδί. Τους είχαν πάρει το παιδί, δανείες, το ένα, το άλλο, και φυσικά όπως είδατε αποκαλούν μόριο τον αδερφό, τρελή την οικογένεια, γιατί πήραν το παιδί και το παιδί όπως ήθισε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε δει και παραπάνω, και ο ίδιος ο γρατσίας κάνει αναφορά εναντίον των γονέων τους. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τον δικηγόρο, αλλά αυτό θα δείξει ότι το όλο θέμα είναι η οικογενειακή διαφορά. Εάν η Ντόρα, η Αποστολοπούλου δηλαδή, συναντήσει τον Αγγελή την Παρασκευή, πάρτε με στο τηλέφωνο μετά τη συνάντηση. Η γνωστοποίηση της εξαθλησεώς της ως μάρτυρος έγινε με το υπαριθμόν 24-09-95-D-Σ-Α-Γκρις έγγραφο του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος, από το οποίο συνάγεται ότι η Ντόρα επίσης έλαβε χθες μια πρόσκληση από τον εισαγγελέα Αγγελή να δώσει κατάθεση για την περίπτωση εναντίον του ΚΕΦΕ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της καταθέσεως. Αυτή του τηλεφώνησε σήμερα και κανόνισε μια συνάντηση μαζί του. Ο δικηγόρος διακόπλος ξέρει ήδη γι' αυτό και πιθανόν να συναντηθούμε σήμερα για να δώσει οδηγίες στην Ντόρα γι' αυτό. Να τονιστεί επίσης ότι η παραπάνω Θεοδόρα Αποστολοπούλου αμέσως μετά το πέρας της καταθέσεώς της υπέβαλε λεπτομερέστατη αναφορά στο ΚΕΦΕ με τίτλο «Επί της δικογραφίας, έγγραφα και ερωτήσεις, αναφορά πάνω συμπεριφορά του εισαγγελέως Αγγελή από Ντόρα Αποστολοπούλου». Τα έγγραφα αυτά έχουν μεταφραστεί και έχουν αποσταλεί στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τον εξεταζόμενο ως μάρτυρα βαθμολογείται προφανώς με τα σαϊντολογικά κριτήρια ακόμη και η χρειά της φωνής του υπογράφοντος εισαγγελέα. Αφού κάνουν τους φακέλους, αφού παρακολουθούν τη ζωή μας, αφού προσπαθούν πως έχουμε κανένα γκόμενα, αφού προσπαθούν να έχουμε τίποτα άλλο ας πούμε, αν βρούμε κανένα φωτογραφία, αφού προσπαθούν όσα προσπαθούν να μας βρούνε. Τώρα φτάνουμε να λέει ο εισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής, ότι βαθμολογούν και τη φωνή. Αν η φωνή είναι σωστή, αν η φωνή δεν είναι σωστή, αν η φωνή είναι θεατρική, αν η φωνή δεν είναι θεατρική, εισαγγελική, προεδρική. Πιάστε στα να πάω στο διάλογο, ε. Έτσι στην παραπάνω αναφορά με τον τίτλο «Επί της δικογραφίας έγγραφα και ερωτήσεις», αναφορά πάνω στη συμπεριφορά του εισαγγελέως Αγγελή από τον Ντόρα Αποστολοπούλου, αναγράφεται κατά λέξη ότι παρατηρήσεις. Είναι πολύ έξυπνος για τον εισαγγελέα. Κάνει υπολογισμένες ερωτήσεις, πολύ έξυπνα διατυπωμένες. Ξέρει άπτεστα αγγλικά. Είναι ανταγωνιστικός σε μεγάλο βαθμό. Πάντα ο εισαγγελέας. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης ο τόνος του ήταν ανταγωνιστικός. Έχει μια παρένθεση και λέει 2.0, δηλαδή 2.0. Και θυμός 1, άλλη παρένθεση 5. 1.5. Στο δεύτερο μέρος της κατάθεσης ήταν στην καλυμμένη εχθρικότητα 1.1. Ίσως γιατί φοβήθηκε ότι πήρα τηλέφωνο και θα κάνω αναφορά και είχα την εντύπωση ότι το έκανε συνειδητά. Βλέπε συνημμένα έγγραφα στην από 27
1995 ένορκη κατάθεση Εκατερίνης Διαμαντάρα. Φύγε φίλες, μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά εδώ είναι το έγγραφο. Είναι φοβερό πράγμα. Πάει ένα κορίτσι, την Τώρα Αποστολοπούλου, να πάρει κατάθεση, να δώσει κατάθεση στο εισαγγελέα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ πέρα βλέπετε, το έχω σημειώσει αυτά τα κερατελίκια, εδώ, βαθμολογεί, γυρίζει και κάνει αναφορά του, είναι ψυχοπάθειες αυτές, ε. Κάνει αναφορά για τη φωνή του. Και υπάρχουν και βαθμολογίες. 2.0, θυμός 1.5, καλυμμένη εχθρικότητα 1.1. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα οδηγούμεθα σε μια ανισορροπία. Εδώ χρειάζεται κλινική μαλίτα, χρειάζεται λαλγκακτήλ να τους βάλεις να κάνει υπνοθεραπεία, ινσουλίνες, να τους δώσεις και από ένα λαλγκακτήλ να κοιμώνται 5-6 μέρες ας πούμε, μην τυχόν και συνένουν τα μυαλά τους. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Πήγανε στο πρωτοδικείο και ζητήσανε μια άδεια. Πήρανε άδεια σωματείου ως κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Εφηρμοσμένων φιλοσοφικών ερευνών Ελλάδος και ό,τι συμμαζεύεται. Και ξαφνικά κάνουν παρακολουθήσεις. Και ξαφνικά εμπλέκουν ονόματα. Και ξαφνικά έχουν εχθρούς. Και ξαφνικά βαθμολογούν. Και ξαφνικά εντέλλονται σε δημοσιογράφους να γράψουν εγκληματικά άθρα, όπως λένε εγκληματικά άθρα κατά το Λευζόπλου. Και ξαφνικά με βουτάνε μένα και στέλνουν φωτογραφία μου και στοιχεία μου σε όλη την ανθρωπότητα. Έχουν ενημερωθεί όλα τα γραφεία ότι είμαι ο μεγαλύτερος εχθρός. Και ξαφνικά παρακολουθούν εισαγγελείς και ξαφνικά εμπλέκουν εισαγγελέα. Γιατί είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, η κυρία εισαγγελέψη εδώ, η κυρία Ράνια Στέκα εμπλέκεται. Μπορεί να πάρεις οποιαδήποτε πληροφορία. Η κυρία Ράνια Στέκα μπορεί να πίνεις, να κάνει μια γνώμη, να πει τη γνώμη της. Να πει τη γνώμη της. Ποιος εισαγγελέας δεν λέει και ποιος άνθρωπος δεν λέει και ποιος δημόσιος υπάλληλος και ποιος υπουργός δεν λέει για τον άλλον υπουργό. Και η κυρία Στουραΐτου και ο κάθε εισαγγελέας. Είναι ανάγκη, ας πούμε, τη γνώμη αυτή την οποία να ακούς, την οποία συζητάς ανθρωπίνως πλέον, πρέπει να στέκεσαι πλέον κουμπωμένος με τον άνθρωπο που τον οποίο κουβεντιάζεις. Είπε η κυρία Ράνια, δεν της αρέσει ο κύριος Αγγελής. Δικαίωμά της δεν είναι. Δικαίωμά της δεν είναι να πιστεύει ότι ο κύριος Αγγελής είναι αυτός που είναι. Δικαίωμά της δεν είναι. Δικαίωμα του κύριου Αγγελή δεν είναι να πει ότι δεν μου αρέσουν αυτά που πιστεύει η κυρία Στέκα για μένα, η κυρία Στουραΐτη, η κυρία Στουραΐτη για τον πρώτο του Αρίου Πάγου, ο πρώτος του Αρίου Πάγου για τον εισαγγελέα και πάνε διαλέγοντας. Αυτές δεν είναι αντιπαλότητες και διαφωνίες. Είναι ανάγκη να εγγράφονται μέσα και να στέλνονται σε ξένα κέντρα και να γίνονται όλες αυτές τις υποθέσεις και γράψε μου και σούπα και να εκθέτονται ονόματα και καταστάσεις. Είναι κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Και δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν μιλάει κανείς. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όπως παραδέχεται και ο εισαγγελέας, ο Ιωάννης Αγγελής, αν δεν υπήρχα εγώ αν θέλετε ο τρελός, ο περιθωριακός, ό,τι θέλετε, έτσι μου λένε τώρα από το κέφι. Που στέλνει σημειώματα διάφοροι και από αυτούς πρέπει να είναι. Τρελέ, περιθωριακέ, τι παριστάζεις, δεν πρόκειται να νικήσεις, δεν πρόκειται εκείνο, δεν πρόκειται το άλλο. Εδώ κάνεις αυτόν τον αντιαιρετικό αγώνα και δεν μπορείς να μαζέψεις ούτε ένα ενίκιο. Το ένα, δεν με ενδιαφέρει με αυτά. Γιατί αν δεν υπήρχα εγώ, τι θα γινόταν. Θα βάδιζε το κέφι έτσι. Θα νομίζαμε ότι είναι κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, θα πέραγε και τα πράγματι, κάποια ωραία συνθήματα ώστε να σε βάλει μέσα, να σε τραβήξει, ώσπου να σου δώσει ας πούμε τον καρπό και να σε δαγκώσει μετά το φίδι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι δηλαδή, είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί και μιλάμε για δικηγόρους, μιλάμε για επιστήμονες. Να βαθμολογούν τη φωνή τώρα. Φτάσαμε να βαθμολογείται και η φωνή των ανθρώπων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μιλάμε για συνάντηση. Λέει ο τόνος ήταν ανταγωνιστικός της φωνής. Μετά ήταν θυμός και μετά ήταν καλυμμένη εχθρότητα. Φοβήθηκε την κυρία Ντόρα Αποστολοπούλου, ο Αγγελής. Σοβαρά κουβεντιάζουμε. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της διαβρώσεως. Βεβαίως φαίνεται όλα αστεία. Και όμως πόσα παιδιά είναι. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα δείτε τι θα γίνει από αύριο. Τι θα έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν. Θα δείτε μανάδες. Θα δείτε αδερφιά. Θα δείτε αδελφάδες. Θα δείτε συζύγους. Ετοιμάζεται ολόκληρο πρόγραμμα.
Και θα προβάλλουμε και πάλι αυτή την ταινία του κυρίου Γρατσία, να δείτε. Εκείνη την περίφημη ταινία θα προβάλλουμε και τον κύριο και τον Μακαρίτη. Τον αείμνηστο, τον πατέρα Αντώνια Λευζόπλο. Οι δύο αυτές συνεντεύξεις οι οποίες άφησαν εποχή. Για να δείτε λοιπόν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά τι γίνεται. Εδώ είναι η αποκτήνου σας προφήτας και λιθοφορούς σας τους απεσταλμένους προς αυτήν. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Υπάρχει, δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια ο τόπος για τέτοιες πολυτέλειες πλέον. Αφού φτάνουμε λοιπόν στην ανταγωνιστικότητα της φωνής, φτάνουμε στο θυμό, φτάνουμε στην εχθρικότητα, στο σημείο αυτό για την υπηρεσιακή πειθαρχική επίσης προστασία του, υπογράφοντος, λέει ο ίδιος Αγγελέας για τον εαυτό του, πρέπει να αναφερθεί ότι από την έναρξη της προκαταρτικής εξετάσεως άρχισε εναντίον μου η υποβολή αναφορών τόσο από την διοίκηση του σωματείου αυτού όσο και από απομονωμένους ιδιώτες. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του προγράμματος χειρισμού 558PG που αφορά την εισαγγελική έρευνα και είναι σύμφωνο με το άρθρο 12 του κώδικα τιμής εντολογίας του ΚΕΦΕ, κατά το οποίο ποτέ μη φοβηθείς, λένε στο ΚΕΦΕ, να βλάψεις κάποιον για μια δίκαιη αιτία. Σλόγγαν. Εννοώντας βέβαια ως δίκαιη αιτία το συμφέρον του ΚΕΦΕ. Οι αναφορές αυτές αποβλέπουν στον εκφοβισμό του υπογράφοντα, καθώς και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Γι' αυτό τους στείλανε και τους πράκτορες, γι' αυτό τους στείλανε και όλους αυτούς, για να τον φοβήσουν, και αν ο εισαγγελέας Αγγελής δεν ήταν αυτός που είναι, και αν ο εισαγγελέας Αγγελής ήταν κάποιος, εντάξει, υπάρχουν ανθρώπινες περιπτώσεις, ανθρώπινων αδυναμιών, και έλεγε και αυτός ότι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Και έλεγε γι' αυτό ότι αν θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και τι να βάλει στο αρχείο. Πόσες άλλες υποθέσεις δεν πρέπει να έχουν μπει σε αρχείο. Γιατί δεν ψαχτήκανε καλά. Δεν υπήρχε θάρρος. Δεν υπήρχε χρόνος. Λοιπόν, και εδώ ρίχνονται στον εισαγγελέα απάνω, στα ίσα. Και λέει ο εισαγγελέας, το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η απόφαση των εναντίον μου, για την εναντίον μου τακτική έχει ληφθεί στο εξωτερικό και ειδικότερα από τις οργανώσεις ΙΑΣΙΓΜΑ, ΡΟΤΑΦΣΕ και ΟΖΑ. Η επιδιώξη και ο σκοπός υπάρξης των οποίων δεν είναι γνωστός. Καταλάβατε τι που πάμε. Μαφιόζικα κόλπα. Ξένα κέντρα αποφασίζουν για το πώς θα συμπεριφερθούν στον εισαγγελέα Αγγελή. Και ξένα κέντρα φυσικά θα αποφασίσουν το πώς θα συμπεριφερθούν αύριο για τον Μιχαλόπουλο, εάν τον βρούνε σε μία αγωνία και τον πιστολίσουν ή πιστολίσουν τον εισαγγελέα τον Αγγελή. Και αυτό βέβαια μπορεί να μην γίνει σήμερα γιατί θα στραφούμε οι έρευνες εναντίον τους, αλλά έχουν χρονικά περιθώρια για να μας βγάλουν από τη μέση. Ποιος σε εμποδίζει? Λέω εδώ εισαγγελέας, δεν τα λέω εγώ, ότι ξένα κέντρα αποφασίζουν. Ξένα κέντρα αποφασίζουν για τη ζωή μας. Και για τη ζωή του εισαγγελέα, το καταγγέλει εισαγγελέας επίσημα στην αναφορά του. Και εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής είναι εισαγγελέας βαρβάτος. Δεν φοβάται, δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται. Είναι όρθιος ένα παλικάρι εκεί πάνω. Λοιπόν, αυτοί αποφασίζουν. Και κάθεστε εσείς και μου τηλεφωνείτε όλη την ημέρα. Οι περισσότεροι, να τα πω, οι περισσότεροι είμαι ο τάδε, το διαπιστώνουμε τα ονόματά σας, το διαπιστώνουμε τα τηλέφωνα, αλλά μην μάθουν τίποτα, μην μάθει κανείς τίποτα. Μπράβο, γιατί να μην μάθουν φίλοι και φίλες? Γιατί όλο στο σκοτάδι και όλο στην ανωνυμία
και όλο προχωρήστε εσείς, πολεμάτε εσείς για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί? Γιατί δηλαδή εμείς όλο, εμείς θα φωνάζουμε αέρα και θα πηγαίνουμε πάνω στο ύψωμα και εσείς θα ακολουθείτε μετέπειτα, αφού έχει στηθεί η σημαία, αφού έχουν στηθεί τα πολυβόλα, αφού έχουμε αναγετήσει τους εχθρούς, για να κάνετε τι? Για να παίρνετε κι εσείς κάποιο αριστείο, Ανδρείας. Πάρτε τα όλα. Ανώνυμοι. Ανώνυμοι, και όπως έχω πει και για τους δεξιούς, τους έχω πει στομαχόφρονες, στομαχόφρονες για τους. Όλοι αυτοί, δεξιοί της πεντάρας, στις ιδέες, και έχω παραδεχτεί άλλες καταστάσεις και ας μου το λένε και εγώ θα το λέω, και έχω παραδεχτεί τους κομμουνιστάς, οι οποίοι ήταν στα κελιά και οι οποίοι τους λέγανε υπογράφτε ένα χαρτί εδώ πέρα ότι αποκηρύσε τον κομμουνισμό και το πρωί θα πάτε στα χωριά σας. Και αυτοί δεν υπέγραφαν και ακούγανε το πρωί τον ήχο του Πολυβόλου, τους σκρότους του Πολυβόλου, και φωνάζανε ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τούτη την παράταξη και από τούτη τη μεριά δεν βλέπω. Και πέρα από την ζωηράδα, την πυγμή των ανθρώπων που είναι στο παλαιό ημερολόγιο και ειδικά των ανθρώπων που είναι απάνω εντεταγμένοι στην, που ακολουθούν την μονή, εκεί την μονή του Κυπριανού και Ιουστίνης, τον Μητροπολίτη Κυπριανό, αυτούς τους υπέροχους χριστιανούς του παλαιού ημερολογίου, τους μαχητικούς που μπαίνουν μπροστά, που αποτελούν το λαό του Θεού από τους άλλους, τα μουστακάκια με τις φουστίτσες, με τους κότσους, δεν υπάρχουν μηνύματα. Δεν υπάρχουν μηνύματα, δυστυχώς. Και φωνάζω τώρα 3 μήνες για να φτιάξουμε αυτό το αντιαιρετικό κέντρο, να στήσουμε γραφεία, να βγάλουμε βιβλία, να κάνουμε, να διάγουμε. Βγάζω το βιβλίο μου εγώ σε λίγες μέρες με τον τίτλο «Ξεσκεπάζω το κέφε». Έχει τα πάντα μέσα. Γιατί αυτό το βιβλίο να μην κυκλοφορήσει σε 5 εκατομμύρια, σε 2 εκατομμύρια αντίτυπα, να μην μείνει σπίτι για σπίτι ελληνικό, να το πάρει τζάμπα. Γιατί? Χόρτασα πια από τα καλά λόγια, βγαίνω στον δρόμο και μια απόσταση 500 μέτρων μου σφίγγουν τα χέρια 300 άνθρωποι. Και μπράβο και προχώρα και είμαστε στο πλευρό σου και είσαι Λεβέντης και είσαι ο μόνος Λεβέντης και εκείνο και τ' άλλο και να πας στη Βουλή και να κάνεις, να κάνεις. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά όπως λένε και στην Τρίπολη, στο χωριό μου, λάδι, 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 αλλά τηγανίτα τίποτα. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε, δεν βοηθάτε, δεν βοηθάτε. Γιατί αν είχατε βοηθήσει, αν είχατε αντιδράσει, όχι τώρα, αλλά και παλαιότερα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν θα είχαν αυτή την εξάπλωση οι αιρέσεις. Δεν θα είχαν αυτή την εξάπλωση τα διάφορα άλλα κρούσματα παράνοιας, τα οποία ήδη βασιλεύουν και υπάρχουν στον τόπο. Φτάσαμε, φίλοι και φίλες, ξένα κέντρα να αποφασίζουν για τη ζωή, το μέλλον, τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι, και το αναρωτιέμαι και ας με καλέσουν να τους το πω και δημόσια, γιατί αναρωτιέμαι τι έγινε από τότε που ο προϊστάμενος της Αγγελίας, ο Άριος Πάγος, τα υπουργεία όλα επήραν αυτή την αναφορά του εισαγγελέα, ο οποίος μεταξύ άλλων τους λέει ότι εκείνο το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η απόφαση για την εναντίον μου πρακτική έχει ληφθεί στο εξωτερικό και ειδικότερα από τις οργανώσεις ΙΑΣΙΓΜΑ, ΡΟΤΑΦΣΙΓΜΑ, ΣΕΣ και ΟΖΑ, οι επιδιώξεις και ο σκοπός υπάρξεως των οποίων δεν είναι γνωστός. Φίλοι και φίλες, αύριο στην αφύλακτη διάβαση, θα έχουμε περισσότερη ώρα, θα δώσουμε τη συνέχεια και από μεθαύριο πιστεύω, με ίσως 1-2 ημέρες ανάπαυλα, να αρχίσουν να περνάνε από εδώ
όλοι εκείνοι που θέλουν να βγουν στην εκπομπή, όλοι εκείνοι που έχουν το θάρρος στο 1996 να φυλάξουμε τις θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και να φυλάξουμε τις θερμοπύλες του Ελληνισμού. Όλοι εκείνοι που αισθάνονται, όλοι εκείνοι οι αφανείς, αλλά βεβλημένοι, όλοι εκείνοι που αισθάνονται ότι μία κίνη φέρεται εστρωμένη των αφανών, εκείνοι που τα βράδια πέφτουν και δίνουν δάκρυα στα μαξιλάρια τους για τα χαμένα παιδιά, για τους χαμένους συζύγους, για τα χαμένα όνειρα μέσα από τα παρακλάδια και τις επιδιώξεις της αντιολογίας. Λυπάμαι, αλλά ο εχθρός βρήκε τις πύλες ανοιχτές και έχει πέσει και έχει μπει μέσα. Και οι φρουροί και οι διγλάτορες αυτού του κάστρου έχουν βγει έξω και ξέγνιαστοι ρίχνουν στις ξεγνιασάς τον κλήρο στον νηματισμό της Ελλάδος. Βουλιάζουμε. Και κάθε μέρα βουλιάζουμε παρασυρμένοι από την καλοζωία, από την ευδαιμονία. Βουλιάζουμε από τα όνειρα που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, από τα όνειρα που χάνουν την αυγή. Βουλιάζουμε ως οπαδοί του τίποτα. Δεν έχει μεγάλα περιθώρια ο τόπος. Και επαναλαμβάνω και το λέω πάντα, ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Και όσες φορές ο τόπος στέναξε από την αρρώστια, είτε από την επτάπυλη Θήβα, είτε από το επτάπυλο Βυζάντιο, το τέλος ήταν κακό. Πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια. Ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα όλοι μας τον τόπο, δημόσιοι και μη δημόσιοι άντρες, μια λογική, τη λογική της σιδηροδρομικής γραμμής. Δυστυχώς, ο πόλεμος θέλει ξεστράτισμα, ο πόλεμος θέλει αντάρτικο, ο πόλεμος θέλει φωνή και θέλει αέρα. Και για αυτόν τον πόλεμο πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε, για το ΚΕΦΕ, η σαντολογία απειλεί μαζί με τις άλλες εκατοντάδες αιρέσεις που υπάρχουν στον τόπο, τα θεμέλια της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Καλή σας νύχτα για αύριο. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Εφαρμόσαμε μια αρχή να
Κύριε των Λαών. Κοπίασε κανείς ως ο Πάπος.
δεν υπέφερε κανείς ως ο Παύλος και δεν κατόρθωσε κανείς τόσο πολλά όσο ο Παύλος. Όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές του Παύλου και βλέπει πόσο κοπίασε για την ανθρωπότητα ο Παύλος και πόσα υπέφερε και πόσα κατόρθωσε, αισθάνεται ότι είναι μηδέν μπροστά στον Παύλο. Εγώ τουλάχιστον, αδερφοί μου, που έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Απόστολο Παύλο, όταν διαβάζω τις επιστολές του και σκέπτομαι τα βασανά του και τα κατορθώματα, αισθάνομαι ότι δεν τον φτάνω ούτε στο ένα μυριωστό. Τόσο μεγάλος είναι ο Παύλος. Τον αναγνώριζαν στην εποχή του όλοι οι χριστιανοί, εννοώ. Δεν τον αναγνώριζαν όλοι. Πολλοί τον αντιπαθούσαν. Αντιπαθούσαν τον Παύλο, ναι, τον ουρανοβάμωνα Παύλο. Ήταν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί που ήθελαν να εκπροσωπήσουν, να φανούν αστροπρόσωποι ενώπιον των Ιουδαϊκών αρχών και εξουσιών για να μην καταδιώκονται για το Σταυρό του Χριστού. Ήταν ιδιωτελείς τύποι, συμφεροδολόγοι. Ήταν νοσηροί τύποι, προστολισμένοι στον τύπο τον τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν νοσηροί τύποι και ήταν και φθονεροί τύποι. Φθονούσαν τον Παύλο. Γιατί ο Παύλος κατόρθωνε τα μεγαλύτερα πνευματικά κατορθώματα και υπονόμευαν συνεχώς το Κύριος του Αποστόλου Παύλου. Τι έλεγαν? Ο Παύλος, αυτός δεν είναι Απόστολος. Απόστολοι είναι οι 12, που ήταν 3,5 χρόνια κοντά στον Χριστό. Αυτός διώκτης ήταν. Είναι ψευδαπόστολος, έλεγαν οι ψευδάδελφοι. Έκραν και κηρύγματα μερικοί από αυτούς για να κάνουν αντίπραξη στον Παύλο, για να στενοχωρήσουν όπως νόμιζαν τον Παύλο. Πήγαινε ο Παύλος και κήρυγε και ίδρυε εκκλησίες, πήγαιναν και οι ψευδάδελφοι από κοντά να ανατρέψουν το έργο του Αποστόλου. Το σημερινό ανάγνωσμα είναι από την προς Γαλάτας επιστολή. Ο Παύλος ίδρυσε την εκκλησία της Γαλατίας, και όταν αναχώρησε πήγαν οι ψευδάδελφοι και τι είπαν στους χριστιανούς? Αυτά που σας είπε ο Παύλος δεν είναι αρκετά για να σωθείτε. Για να σωθείτε πρέπει να τηρήσετε και αυτά που σας λέγουμε εμείς. Μερικούς τύπους, μερικά τελετουργικά ήδη και έθιμα της Παλαιάς Διαθήκης, περί το μη κι άλλα. Αναστάτωσαν την εκκλησία της Γαλατίας. Πληροφορήθηκε ο Παύλος την επιβουλή των ψευδαδέλφων και έγινε άλλος εξάλλου. Και έγραψε τη φοβερή αυτή επιστολή, την προκαλάτας επιστολή, που είναι αστροπελέκη. Εξαπέλυσε αναθέματα και έγραψε: αυτός που σας ταράσει, αυτός που σας αναστατώνει και σας λέει δεν θα σωθείτε αν δεν τηρήσετε Ιουδαϊκά ήθη και έθιμα, θα βαστάσει το κρίμα οποιοσδήποτε και αν είναι. Για να αποδείξει ο Παύλος ότι δεν χρειάζεται η τήρηση των Ιουδαϊκών εθίμων για τη σωτηρία των χριστιανών, έφερε ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα. Ποιο είναι το μεγάλο επιχείρημα? Διαβάζετε έτσι προσεκτικά τα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου.
ερωτάτος ο χριστιανός, εξέργων νόμου ή εξακουής πίστεως ελάβετε το πνεύμα. Πώς λάβετε εσείς οι χριστιανοί το Άγιο Πνεύμα, την υψίστη δωρεά του ουρανού, ακολουθώντας τον τηλετουργικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή πιστεύοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Με την πίστη στο κήρυγμα του Ευαγγελίου έλαβαν οι χριστιανοί το Πνεύμα το Άγιο, το Αποστολικό Άγγελμα. Στην αρχή ομιλεί σήμερα για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν οι πιστοί επί τη βάση της πίστεως. Τι λέει ο Παύλος? Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαπητοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Εννέα πράγματα. Πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός δηλαδή. Δεν είναι κρίτη ασυγείδη τη δύναμη, όπως κηρύττουν οι ψευδομάρτυρες του Ιωκωβά και άλλοι αντιτριαδίτες. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας της Τριάδος, όλη η Θεοσία, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως είναι και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το πρώτο. Και αφού το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ισχύει για το Άγιο Πνεύμα αυτό που γράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. Ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και όποιος έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, έχει σαν πρώτο καρπό του Αγίου Πνεύματος την αγάπη. Είναι άνθρωπος αγάπης. Αγαπάει πρώτα και ολοκληρωτικά το Θεό. Και μετά το Θεό αγαπάει τους συνανθρώπους. Αγαπάει ακόμη και τους εχθρούς. Γιατί και οι εχθροί συνάνθρωποι είναι. Αγαπάει με συνέστημα, αγαπάει με λόγια, αγαπάει με έργα, αγαπάει με την προσευχή, αγαπάει και με τη θυσία και την αυτοθυσία και αν παραστεί ανάγκη. Προσέξτε όμως, ο χριστιανός, ο πνευματοφόρος άνθρωπος, αγαπάει και τους εχθρούς, αλλά μισεί την έκθρα. Μισεί τα ελαττώματα των εχθρών. Μισεί τις ασέβειες των εχθρών. Η αγάπη είναι πρώτος καρπός, διότι είναι η κορυφαία χριστιανική αρετή. Στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος λέει ότι η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου. Ο νόμος όλος συνοψίζεται σε μια λέξη, στη λέξη αγάπη. Και όποιος έχει αγάπη, έχει και τις άλλες αρετές. Οι άλλες αρετές είναι, θα έλεγα, παράγωγα της αγάπης. Θυγατέρες της αγάπης. Η αγάπη, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Μια φράση δύσκολη. Τι θα πει ο σύνδεσμος της τελειότητος? Εγώ κατέληξα στην ιδέα ότι σύνδεσμος της τελειότητος σημαίνει ότι η αγάπη συνδέει τον άνθρωπο με την τελειότητα, δένει τον άνθρωπο σφιχτά με την τελειότητα.
κάνει το λάθος ο τέλειος. Μετά την αγάπη, σαν δεύτερο καρπό ο Απόστολος αναφέρει τη χαρά. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Εδώ χαρά δεν σημαίνει χαρά. Η γραφή είναι εύκολη και δύσκολη. Εδώ έχει μία δύσκολη έννοια η λέξη χαρά. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, θα μείνω και θα παραμείνω κοντά σας εις την ημών προκοπή και χαράν της πίστεως ημών. Τι σημαίνει αυτό? Θα παραμείνω να σας κηρύττω για την προκοπή σας και για τη χαρά της πίστεως σας, για την πρόοδο της πίστεως σας, για το καλό, για την ωφέλεια της πίστεως σας, για να γίνει η πίστη σας ισχυρό. Αλλού τι λέει? Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι γνώσεις και γώσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Η Βασιλεία του Θεού δεν να τρώει κανείς και να πίνει, αλλά να κάνει το καλό και το ωφέλιμο. Χαρά θα πει ωφέλιμο. Εδώ η λέξη χαρά σημαίνει το να κάνεις το ωφέλιμο για τους αδελφούς. Και θα μπορούσαμε έτσι να μεταφράσουμε αυτή τη λέξη εδώ με τη λέξη προσφορά. Ο καρπός της πίστεως είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη και χαρά ίσον προσφορά. Να προσφέρεις στους άλλους ανθρώπους. Να προσφέρεις με το λόγο. Να προσφέρεις με έργο. Να προσφέρεις με χρήμα. Να προσφέρεις με κόπο. Να προσφέρεις με δαπάνη χρόνου. Να προσφέρεις με θυσία. Για να με ρωτήσετε, από όλα τα είδη των προσφορών, ποιο είναι το ανώτερο και το αναγκαιότερο, θα σας απαντήσω. Ο Λόγος του Θεού. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Κρίσον Λόγος ήδωσες. Ανώτερος ο Λόγος παρά να δώσεις ένα υλικό πράγμα. Καλή είναι και η προσφορά υλικού πράγματος, αλλά να προσφέρεις το Λόγο που δημιουργεί τους συνειδητούς χριστιανούς, τους ουρανοπολίτες, αυτή είναι ανώτερη προσφορά. Στην πατρίδα μας σήμερα, οι πλήστοι άνθρωποι δεν βρίσκονται σε κατάσταση φτωχίας και δυστυχίας. Οι πλήστοι, τους τελευταίους καιρούς καλοπερνάμε, ανήκουμε στην καταναλωτική κοινωνία, αλλά οι πλήστοι άνθρωποι έχουν πνευματικά μεσάνυχτα. Είναι χριστιανοί που δεν έχουν καταλάβει ακόμη ούτε τα στοιχειώδη πράγματα του χριστιανισμού και πρέπει οι άνθρωποι του Θεού, οι συγγενητοί χριστιανοί, να προσφέρουν λόγο, γραπτό λόγο, προφορικό λόγο, λόγω σε κηρύγματα, σε κύκλους γραφής, σε καθηγητικά σχολεία, σε συζητήσεις. Πού έγινε κυρίως και προπάντων η σημασία των προφητών? Στο ότι κήρυταν τον Λόγο του Θεού, προσέφεραν τον Λόγο Θεού. Και οι Απόστολοι τι έκαναν? Λόγον Θεού προσέφεραν. Αυτό ήταν το κύριο έργο. Και οι πατέρες τι έκαναν? Και αυτοί την προσφορά του Λόγου του Θεού είχαν ως κύριο έργο. Και ο Χριστός 3-3,5 χρόνια τι έκανε? Κήρυτε τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αξιολογώντας τα χαρίσματα,
πρώτα έθεσε τα χαρίσματα του λόγου. Ποιους μενέθετο ο Θεός σε την Εκκλησία, πρώτον Αποστόλος, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλος, Ευαγγελιστάς. Όλοι αυτοί οι χαρισματούχοι είχαν προπάντων και κυρίως και ασκούσαν το χάρισμα του λόγου του Κυρίου τους. Θεωρώ ήδη, αδελφοί μου, κατά του Χριστού και των προφητών του και των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας την υποτίμηση του Λόγου του Θεού που γίνεται στην εποχή μας. Και δεν υποτιμούν μόνο κοσμικοί άνθρωποι του Λόγου του Θεού, αλλά και θρησκευτικοί άνθρωποι. Έφτασαν μέχρι σημείο να θεωρούν το κήρυγμα προτεσταντική υπόθεση. Και να διαβάλλουν τις ορθόδοξες και αποστολικές αδερφότητες ακριβώς διότι κηρύττουν και το κήρυγμα πειράζει τον διάβολο περισσότερο από όλα τα πράγματα. Ο τρίτος καρπός, η ειρήνη. Και εδώ η ειρήνη δεν είναι η ειρήνη. Τι είναι εδώ η ειρήνη, είναι πολύ σημαντική αυτή η λέξη. Οι Εβραίοι έχουν λίγες λέξεις και τις φορτώνουν με πολλές έννοιες. Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη, σαλόμ, έχει πολλές έννοιες. Για να καταλάβουμε εδώ τι σημαίνει ειρήνη, αδελφοί μου, υπενθυμίζω ένα μονολόγο από την προς Εβραίους επιστολή. Η Ραάβ σώθηκε διότι λέγει «Εδέχθη τους καταστόχους με ειρήνης». Με τα ειρήνης. Δέχτηκε τους καταστόχους του Ισραήλ, ανθρώπους του Θεού. Με ειρήνη σημαίνει με φιλική διάθεση. Ειρήνη εδώ σημαίνει τη φιλική διάθεση, τη φιλοφροσύνη. Τους δέχτηκε, τους φιλοξένησε, τους προστάτευσε. Η λέξη ειρήνη θα μπορούσα και εδώ να εξηγήσω με φιλοφροσύνη. Ο άνθρωπος που έχει τον καρπό αυτό του Αγίου Πνεύματος έχει φιλικά αισθήματα απέναντι των συνανθρώπων και φιλική συμπεριφορά, έχει φιλοφροσύνη, δείχνει ευγένεια. Χριστιανός είναι ευγενής άνθρωπος. Αν είναι αγενής δεν είναι χριστιανός. Δεν έχει πνεύμα του. Χριστιανός είναι μια λεπτή ύπαρξη. Και στον χειρότερο ακόμη άνθρωπο προσπαθεί να δείξει ευγένεια, να τον συγκινήσει και να τον κερδίσει υπέρ του Χριστού. Ο τέταρτος καρπός του πνεύματος, η μακροθυμία. Εδώ μακροθυμία δεν σημαίνει μακροθυμία, δεν σημαίνει υπομονή. Εδώ μακροθυμία σημαίνει ευσπλαχνία. Και σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής οι λέξεις μακροθυμία σημαίνει ασπλαχνία και το επίθετο μακρόθυμο σημαίνει εύσπλαχνος, σπλαχνικός. Ο Θεός λέμε είναι μακρόθυμος και πολύ έλος και πολύ έσπαρθος και εκτήρμων και αληθινός και το αληθινός πρακτικός σημαίνει. Πέντε επίθετα σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Αυτός που έχει αγάπη έχει και προσφορά, έχει και φιλοφροσύνη, έχει και ευσπλαχνία. Τι σημαίνει ευσπλαχνία? Να βλέπει ο άνθρωπος την ανθρώπινη δυστυχία και να λυπάται. Όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά ο λαός μας, να ραγίσει η καρδιά του, να ματώνει η ψυχή του. Αυτό σημαίνει ευσπλαχνία. Είδε ο Κύριος, λέει, τα πλήθη του λαού
που ήσαν σκορπισμένα και ταλέπορα σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα και σπλαχνίστηκε και παρέθεσε τράπεζα στην έρημο και έφαγε ο λαός του και χόρτασε. Ο άνθρωπος που έχει ευσπλαχνία με την έννοια της μακροθυμία με την έννοια της ευσπλαχνίας λυπάται για την υλική δυστυχία. Όταν βλέπει πτωχούς ανθρώπους, πεινασμένους, γυμνούς, αρρώστους, βασανισμένους, λυπάται δε και για την πνευματική δυστυχία, την αμαρτία, την ασωτεία, τον κίνδυνο να πάνε οι άνθρωποι στην κόλαση. Σπλαχνίζεται ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματοφόρος άνθρωπος και υλικά και πνευματικά τον συνάνθρωπο. Ο πέμπτος καρπός είναι η Χριστώδης και ο έκτος η Αγαθοσύνη. Είναι αρετές συγγενείς με την αρετή της μακροθυμίας, της ευσπλαχνίας. Η επόμενη αρετή, η πίστη, όπως θα δούμε, συγγενείς αρετή είναι. Οι Εβραίοι, για να δώσουν έμφαση στο λόγο, χρησιμοποιούσαν συνώνυμες λέξεις και συνώνυμες φράσεις. Πάρα πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή συναντάμε συνώνυμες λέξεις και συνώνυμες φράσεις. Σας ανέφερα πρωτήτερα 5 συνώνυμα επίθετα που σημαίνουν τον έστρωμο, μακρόθυμος και πολυέλεος και πολυέστρωστος και εκτίμων και αληθινός. Δέχουμε 4 αρετές συνώνυμες, μακροθυμία ίσον ευσπλαχνία. Χριστό της αγαθοσύνη. Πώς θα εξηγήσουμε. Το Χριστό της θα το εξηγήσουμε καλοσύνη. Το αγαθοσύνη θα το αφήσουμε όπως είναι. Και το πίστης είναι συνώνυμο όπως θα πούμε. Χριστό της είναι η καλοσύνη. Να σου αρέσει το καλό και να θέλεις να κάνεις το καλό. Άνθρωπος καλοσύνης λέμε. Άνθρωπος που του αρέσει το καλό και θέλει να κάνει το καλό και στενοχωρείται όταν δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει το καλό. Το Χριστό της μπορεί να το αντιληφθούμε σαν εσωτερική καλοσύνη, εσωτερική διάθεση για το καλό, το αγαθοσύνη σαν εκδήλωση της καλοσύνης, το να κάνει κανείς το αγαθό, το καλό προς τον συνάνθρωπο. Και η πίστης τι είναι εδώ. Πίστης πραώτης εγκράτεια. Η πίστης δεν είναι η γνωστή αρετή της πίστεως. Αν ήταν αυτή η αρετή, δεν θα έπαινε ανάμεσα στις άλλες και προς το τέλος. Θα έπαινε στην αρχή και μάλιστα πρωτήτερα από την αγάπη, διότι η πίστη είναι προϋπόθεση της αγάπης. Για να αγαπήσει κανείς όπως θέλει ο Θεός, πρέπει πρώτα να πιστέψει. Τι λέει ο Παύλος, καταλήγοντας στον ύμνο της αγάπης, μην ειδεμένη πίστης, ελπίς, αγάπη. Πρώτα η πίστη. Πρώτα πιστεύεις και κατόπιν αγαπάς και γίνεσαι θυσία για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο. Εδώ η πίστη είναι η φιλανθρωπία. Τι λέγει η Βίβλος των Παροιμιών. Πίστης και ελεημοσύνε, πίστης, θετικός αριθμός. Πίστης και ελεημοσύνε αποκαθαίρωσιν αμαρτίας. Οι φιλανθρωπίες και οι ελεημοσύνες, με συνώνυμα πάλι εκφράζεται η Γραφή, καθαρίζουν τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Τι λέει ένας ύμνος
της Μεγάλης Πέμπτης για τον ευγνώμονα νηστή, τον καλοπροαίρετο νηστή, μικράν φωνήν αφήκεν βολιστήσεν το σταυρό, μεγάλη πίστην έβρε, μια ροπή εσώθη. Βολιστής πάνω στο σταυρό άφησε μικρή φωνή, είπε λίγα μόνο λόγια, αλλά βρήκε μεγάλη πίστη, επέτυχε μεγάλη φιλανθρωπία, μεγάλη ασυλλαχνία εκ μέρους του Κυρίου και σε μια στιγμή σώθηκε. Πιστός ο Θεός, πως ουκιάσει η μάσπηρα στην υπερόδυναστε. Ο Θεός είναι πιστός, εδώ σημαίνει, είναι φιλάνθρωπος, είναι σπλαχνικός, είναι στοργικός και δεν μας αφήνει να δοκιμαστούμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας. Τι λέγει η προς Εβραίους επιστολή για τον Χριστό ως αρχιερέα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό. Για να γίνει ελεήμων σαν αρχιερεύς, να γίνει σπλαχνικός και πιστός και φιλάνθρωπος αρχιερεύς στα καθήκοντά του ως ανθρώπου απέραντι του Θεού. Πίστη λοιπόν σημαίνει φιλανθρωπία, έλεος, ελεημοσύνη. Μεγάλη αρετή η ελεημοσύνη. Πραώτης. Η πραώτης εδώ σημαίνει πραώτης. Αλλού η πραώτης έχει άλλη έννοια. Εδώ σημαίνει πραώτης. Λίγο πιο κάτω τι λέει ο Απόστολος μέσα στο ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα. Εάν καλείς πέσεις ένα σοβαρό αμάρτημα, στη συμπνευματική, που έχετε το Πνεύμα το Άγιο μέσα σας, που ζείτε πνευματική ζωή, μην το κατακρίνετε, μην τον αφοβητεύσετε, αλλά να τον παιδεύσετε, να τον νοφετήσετε, να τον συμβουλεύσετε εν πραότητη, με πραότητα, με επικές πνεύμα. Εννοεί βέβαια ανθρώπους που έχουν κάποια συντριβή για την αμαρτωλότητά τους, για το αμαρτημά τους, δεν εννοεί ασεβείς, ώστε η πραότης είναι η αρετή της επικίας του υπείου τρόπου συμπεριφοράς προς τους συνανθρώπους και μάλιστα προς τους αμαρτάνοντας. Κατά κανόνα ο άνθρωπος πρέπει να φέρεται με πραότητα. Κατ' εξαίρεση, όταν αντιμετωπίζει ασεβείς, όταν θίγεται η θεότης, όταν θίγεται η πίστης, όταν θίγονται τα ιερά και τα όσια της πίστεως από καταφρονητάς και ασεβείς και αδιστάκους ανθρώπους, τότε δεν ισχύει η πρώτης, ισχύει η ιερή οργή και αγανάκτηση και γλώσσα σκληρή. Ο πράδος και ταπεινός Ιησούς ήλεξε, αγανάκτησε, οργίστηκε, ύψωσε και το φραγγέλιο. Να μην παρεξηγούμε τις έννοιες, διότι συνεχώς ομιλούν οι άνθρωποι περί πραότητος και κατακρίνουν την οργή και την αγανάκτηση και τη σκληρή γλώσσα στις περιπτώσεις της ασεβίας. Ο ένατος καρπός, η εγκράτεια. Με τρεις έννοιες, αδελφοί μου, πρέπει να εννοήσουμε την εγκράτεια. Εγκράτεια γλώσσης. Αχ, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, λέει ο λαός μας. Και κόκαλα τσακίζει. Η γλώσσα αναστατώνει τον κόσμο. Διαταράσσει τις σχέσεις ανθρώπων, οικείων, συγγενών, φίλων, αδελφών. Γι' αυτό χρειάζεται εγκράτεια γλώσσες. Να προσεύχομαι, να συγκρατούμεθα στη γλώσσα μας, να μην λέμε λόγια λαζονικά, υπερήφανα, να μην λέμε λόγια
προσβλητικά των άλλων, να μην λέμε λόγια που δημιουργούν αναστάτωση χωρίς λόγο. Για πάντα αργών λόγων θα δώσει λόγο ο άνθρωπος ο Χριστός. Τι θα πει για πάντα αργών λόγων? Για πάντα συκοφαντικών προσβλητικών λόγων που λέμε εναντίον του άλλου ανθρώπου. Όποιος δεν φταίει στη γλώσσα, στο λόγο, όποιος μπορεί και συγκρατεί το πάθος της ψυχής και δεν βγάζει από πονηρό θησαυρό πονηρούς λόγους, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, λέει ο Μεφόδιος Ιάκωβος. Και είμαστε όλοι ενοχοί σε αυτό το αμάρτημα, σε αρκετό βαθμό. Δεν συγκρατούμε τη γλώσσα μας πολλές φορές. Και γι' αυτό αναστατωνόμαστε και αναστατώνουμε και καταστρέφουμε την ειρήνη των αδερφών, την ειρήνη της Εκκλησίας. Τα κάνουμε θάλασσα με τη γλώσσα, με τα λόγια μας. Η εγκράτεια επίσης είναι ως προς την γαστέρα, η εγκράτεια στα φαγητά. Να μην τρώμε περισσότερο από όσο έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Η πολυφαγία είναι αμαρτία. Η πολυλογία είναι αμαρτία και η πολυφαγία είναι αμαρτία. Και τρίτον, εγκράτεια ως προς τα υπογάστρια, ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα, τα σεξουαλικά αμαρτήματα. Εγκράτεια ίσως αποφυγή πορνείας, αποφυγή λυχείας, αποφυγή ασεργίας, αποφυγή ανομαλίας. Εγκράτεια στο λόγο, εγκράτεια στη γαστέρα, εγκράτεια στα υπογάστρια. Όποιος έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, κάνει αγώνα και νικάει τα μεγάλα αυτά αμαρτήματα και ζει πνευματική όντως ζωή. Αδελφοί μου, όλες αυτές οι αρετές που ακούσατε, όλοι αυτοί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος έχουν στενή σχέση μεταξύ τους. Ακριβέστερα να είπω, οι 8 καρποί εξαρτώνται, έχουν στενή σχέση με τον πρώτο καρπό, με την αγάπη. Εάν έχεις αγάπη, έχεις και χαρά, δηλαδή προσφορά, κάνεις προσφορά ειδική και πνευματική στον συνάνθρωπο. Εάν έχεις αγάπη, έχεις και ειρήνη με την έννοια ότι έχεις φιλικά αισθήματα και φιλική συμπεριφορά, φιλοφροσύνη και ευγένεια απέναντι στον συνανθρώπο. Για να έχεις αγάπη, έχεις μακροθυμία, δηλαδή ευσπλαχνία. Όταν βλέπεις την υλική και την πνευματική δυστυχία, ραγίζει η ψυχή σου. Για να έχεις αγάπη, έχεις Χριστότητα, καλοσύνη. Αγαπάς το καλό και θέλεις να κάνεις το καλό. Για να έχεις αγάπη, έχεις αγαθοσύνη. Εκδηλώνεις την αγάπη σου με αγαθά έργα, ειδικά και πνευματικά. Εάν έχεις αγάπη, έχεις πίστη με την έννοια της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης. Εάν έχεις αγάπη, έχεις πραότητα, βλέπεις τον συντετριμένο αμαρτωλό και του μιλάς με ίδιο τρόπο για να τον συγκινήσεις, να τον ενθαρρύνεις, να μην απογοητευτεί, να τον ελκύσεις κοντά στο Θεό να σωθεί. Για να έχεις αγάπη, έχεις εγκράτεια, διότι είναι εντολή του Κυρίου η εγκράτεια, είπε ο Χριστός, εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Έτσι θα αποδείξετε την αγάπη. Ειδικότερα θα πούμε ότι η εγκράτεια
συνδέεται με την αγάπη, διότι όποιος έχει αγάπη εγκρατεύεται στο λόγο και δεν μιλάει προσβλητικά για τον άλλον άνθρωπο. Όποιος έχει αγάπη εγκρατεύεται στη γαστέρα, διότι λέει δεν πρέπει να φάω παραπάνω από ό,τι πρέπει, το παραπάνω ανήκει στο φτωχό και πρέπει να κάνω ελεημοσύνη. Όποιος έχει αγάπη εγκρατεύεται με τη σεξουαλική έννοια, διότι από αγάπη δεν θέλει να προσβάλλει την τιμή του άλλου προσώπου. Να γιατί ο Παύλος είπε ότι η αγάπη είναι πλήρωμα νόμου. Είναι όλος ο νόμος συνοψισμένος αυτή τη λέξη. Να γιατί ο Παύλος είπε, η αγάπη είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη δένει τον άνθρωπο σφιχτά με την τελειότητα. Κάνει τον άνθρωπο τέλειο. Αδελφοί μου, έλεγχος και αυτό έλεγχος τώρα. Έχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε πραγματική αγάπη. Με λόγια έχουμε αγάπη. Αλλά με αισθήματα και με έργα έχουμε πραγματική αγάπη. Τον εαυτό μας σίγουρα αγαπάμε. Τους οικείους επίσης αγαπάμε. Ένας οικείος, πατέρας μας, η μάνα μας, ο αδελφός μας, η αδελφή μας, το παιδί μας, και αν κάνει τεράστια λάθη, το αντιμετωπίζουμε με επίοικια μεγάλη. Εάν κάνει μικρότερα λάθη ο άλλος άνθρωπος, που δεν είναι οικείος και συγγενής, είναι πιο πέρα από τους οικείους και τους συγγενείς. Το κρίνουμε με επίοικια ή με αυστηρότητα. Στο δικό μας άνθρωπο μπορεί να μνηστεύσουμε και τεράστια αμαρτήματα. Στον τον άλλον μπορούμε να το κοπανίσουμε αγρίως και για μικρά αμαρτήματα. Πού είναι η αγάπη μας? Έχουμε προσφορά το δεύτερο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για το Θεό. Είπαμε, η προσφορά του Λόγου είναι μεγαλύτερη. Κουνάμε το χεράκι μας να μεταδώσουμε ένα θρησκευτικό έντυπο, ορθόδοξο, να ωφεληθεί κάποιος. Είμαστε μορφωμένοι, γράφουμε ένα σχόλιο, ένα άρθρο στον τύπο, να ωφεληθεί κάποιος. Κάνουμε πνευματική και ειδική προσφορά για τον συνάνθρωπο. Ο τρίτος καρπός. Φιλική διάθεση και συμπεριφορά. Η φιλοκροσύνη, η ευγένεια. Είμαστε έτσι λεπτοί χαρακτήρες. Μεταχειριζόμεθα με λεπτότητα τους συνανθρώπους. Δείχνουμε ευγένεια. Ή σε άλλους δείχνουμε ευγένεια και σε άλλους αγένεια και βαραυσότητα. Είναι μερικοί απέναντι μερικών ευγενέστατοι, με εισάλλακτοι. Και απέναντι άλλων είναι και θηρία. Και μπορεί να είναι καλύτερη η δεύτερη. Ο πατήρ Αγουστίνος έχει πει κατά καιρούς είμαστε αγριοχρίστιανοι. Άγιοι οι βάρβαροι είναι άλλοτε. Τα πιο πετυχημένα λόγια έχει πει ο πατήρ Αγουστίνος. Έχουμε ευσπλαχνία, ραγίζει η ψυχή μας όταν βλέπουμε την υλική και την πνευματική δυστυχία. Μας αρέσει το καλό και κάνουμε το καλό. Και μέχρι ποιος βαθμό μας αρέσει το καλό και κάνουμε το καλό? Προπάντων, μέχρι ποιο βαθμό κάνουμε το καλό? Έχουμε φιλανθρωπία και είναι η φιλανθρωπία μας ανάλογη με τις οικονομικές μας δυνάμεις.
λίγον λίγο και οι πολύ πολύ, οι φτωχοί δίνουν λίγο και οι πλούσιοι πολύ. Έχουμε πράγματα όταν θυμόμαστε εμείς προσωπικώς, όταν φύγει το εγωισμός μας, θα έλεγα καλύτερα από τέλος. Είμαστε πράγοι, γινόμαστε τάπητες να μας πατήσουν οι άνθρωποι ή γινόμαστε θηρία. Όταν φύγεται ο Θεός, η πίστη, η ευσέβεια, γινόμαστε θηρία. Ξέρετε ότι έχω δει θρησκευτικούς ανθρώπους, δεσποτάδες, παπάδες, επίσημο να μπούς καλογέρος, θεολόγους, κάποιους θρησκευτικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρίσει καθόλου για τις σφιχτές βλασφημίες του Αυστραλίας. Και έχω αναγνωρίσει εναντίον μου, διότι είχα το χάρο να ελέγξω τις ατιμίες αυτές και τις βλασφημίες του Αυστραλίας, και δεν έχω αναγνωρίσει εναντίον του Αυστραλίας. Κάτι νοσηρή, νοσηρή τύπη, φοβερά νοσηρή τύπη. Θηρία όταν φύγονται οι ίδιοι και πράγει όταν φύγει το Θεός και η πίστη. Ανέστητη δηλαδή. Έχουμε εγκράτεια. Εγκράτεια στα σαρκικά. Εντάξει, πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι έχουν εγκράτεια στο φαγητό έχουμε, στα λόγια έχουμε. Αδελφοί μου, έτσι τα ερωτήματα και καθένας να απαντήσει μόνος του με ειλικρίνεια στον έντο. Εγώ γενικός και εξιδίων κρίνουν και τα αλότρια, βλέπω ότι έχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, διότι πιστοί άνθρωποι είμαστε. Ξομολογούμεθα τις απαρτίες μας, διαβάζουμε τις γραφές, κοινωνούμε τον Κύριο, κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα, έχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αλλά ξομολογούμε, τους έχουμε σε μικρό βαθμό. Λίγη αγάπη έχουμε, λίγη προσφορά έχουμε, λίγη φιλοπροσύνη και ευγένεια έχουμε και τις άλλες αρετές σε μικρό βαθμό έχουμε. Είμαστε πνευματικά φτωχοί, φτωχαράκια όπως θα έλεγε ο πατήρ Αγουστίνος. Όποιος είναι ειδικά πτωχός αγωνίζεται να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Και είναι δυνατόν να γίνει πλούσιος. Θεός φυλάξει. Από αυτή τη συμφορά. Δεν είναι κανένας πλούσιος εδώ μέσα. Όταν διαπιστώνουμε την πνευματική μας φτώχεια, αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε την κατάστασή μας. Αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε πλουσίους και ευχήμους και γλυκείς καρπούς. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίνονται αναλόγως προς την πίστη. Έτσι δεν είναι πάντως. Κατά την αναλογία της πίστης. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος δίνονται κατά την αναλογία της πίστης. Η δε πίστης προϋποθέτει μια άλλη αρετή. Τι αρετή? Την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη. Για να λάβουμε σε μεγάλο βαθμό τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε πνευματικά πλούσιοι, ασύγκριτα ανώτεροι από τους εφοπλιστάς και τους μεγάλους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, χρειάζεται, αγαπητοί μου, να αποκτήσουμε περισσότερη πίστη, ταπείνωση, για να μας δώσει ο Θεός και περισσότερη πίστη. Όσο περισσότερη ταπείνωση έχει ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη πίστη του δίνει ο Θεός.
Αναγνωρίζουμε λοιπόν την πνευματική μας φτωχία. Δεν είμαστε σαν τον Άγιο Γεράσιμο που γιορτάζει σήμερα. Εκείνος ήταν θυσία πέρα για πέρα για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο. Δεν είμαστε σαν τον Άγιο Αρτέμιο που γιορτάζει σήμερα. Πόση αγάπη είχε αυτός ο Άγιος. Ξέρετε τι έλεγε, αδελφοί μου. Κύριε, έλεγε, οι άνθρωποι σωθούν, οι αδελφοί, τι να την κάνω εγώ τη σωτηρία μου. Σκεπτόταν και αισθανόταν σαν τον Παύλο που έλεγε, ας πάω εγώ στην κόλαση να σωθούν οι αδελφοί μου. Σαν τον Παύλο, σαν τον Κοσμάτο, να τον λέω, τον άνθρωπο της μεγίσκης προσφοράς προς το έθνος και την Εκκλησία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Τι έλεγε προς μας. Ας χαθεί ένα πρόβατο να σωθούν τα άλλα. Να αναγνωρίσουμε την πνευματική μας φτωχία, να στενάξουμε, να στενάζουμε συνεχώς και στην προσευχή μας, γίνοντας γόνοι καρδίας και σώματος και υψώνοντας τα χέρια προς το Θεό, να λέμε «Κύριε, πρόσθεση μην πίστη, Κύριε, πρόσθεση μην ταπείνωση, για να προσθεθεί και η πίστη». Όταν ζητάμε επιμόνωση, πνευματικά πράγματα από το Θεό μας τα δίνει. Οι γονείς, είπε ο Χριστός, όταν ζητήσουν τα παιδιά τους καλά υλικά πράγματα, δεν αρνούνται να τους δώσουν. Αν ζητήσει το παιδί ψάρι, δεν του δίνει φίδι ο πατέρας. Όσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας δώσει πνεύμα άγιο της ετούς συναυτών, πνεύμα αγαθό της ετούς συναυτών. Κύριε, δώσ' μας ταπείνωση μεγάλη, δώσ' μας πίστη μεγάλη, για να μας δώσεις και πλούσια τα δωρήματα του Αγίου Πνεύματός Σου, προς δόξαν του ονοματός Σου και προς ωφέλεια των συνανθρώπων και προς σωτηρία μας. Αμήν. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, επειδή είναι η Εθνική Ορτή, 26-28 Οκτωβρίου είναι μεγάλες εορτές, δεν θα και γίνεται τρίμηνη αργία, δεν θα γίνουν τα μαθήματα. Όλα τα μαθήματα μεταφέρονται στο μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Αύριο όμως, ώρα 7, εδώ θα γίνει το μάθημα των κυκλαρχών της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Κάνουμε μια υπόμνηση για τις σημαίες που πρέπει να αναρτήσουμε όλοι στα σπίτια εκτός από τους υπουργούς. Εν όψη της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Θυμάστε που Εθνική Γιορτή, σχολεία σας δημοσιογράφη, ότι στα σπίτια υπουργών δεν υπήρχε σημαία. Γι' αυτό το είπα. Όσοι λοιπόν είναι υποσυνδέες ή αυτές που έχουν δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση μπορούν αν θέλουν να εμφανιστούν με νέες σημαίες που διατίθενται στις εκπλήσεις αντιπυρού τμήματος. Σας γνωστοποιούμε ότι στις 30 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 4-8 με τα μεσημβρία απόγευμα εδώ στην αίθουσα θα γίνει υποδοσία όπως και άλλες φορές. Σας ευχηθούμε όσοι μπορούν να έρθουν για να συμβάλλουν σε ένα χριστιανικό και κοινωνικό καλό, σύμφωνα και με αυτά που είπαμε, περί αγάπης. Τέλος, να έχετε υπόψη σας ότι κατά την έξω θα μοιραστεί για νέο φίλο του περιοδικού χριστιανική σπίθα. Όσοι δίνουν και σε άλλους περιοδικό σπίθα μπορούν να ζητήσουν περισσότερα το ενός σπίθα. Είπαμε την άλλη και την κορδινέντη για την κυβέρνηση που μεθεπομένη που δέχονται πάλι την κοινωνικό και την κοινωνικό ακριβώς ώρα 7. Έτσι, το τηρούμε, έτσι, για αυτόν τον λόγο σας. Και εσείς έχετε τον λόγο.
από εκπομπές. Από ένα ύμνο ακόμη. Άμα βρεις τίποτα άλλο για το Άγιο Όρος, δηλαδή άμα τα έχεις χαρίσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ύμνο για την Παναγία. Γιατί σου λέω πάρα πολύ ευχαριστώ. Κοίτα, θα κοιτάξω. Ναι, εντάξει. Είσαι πάρα πολύ ευχαριστώ. Και με χαρά μου. Έλα, ψάρα. Το 1898 φιλοξενήθηκε από την αδελφότητα εκεί των Δανιηλαίων, τιμούν ιδιαιτέρως οι Δανιηλαίοι τον Άγιο Νεκτάριο στο Άγιον Όρος, έχουν μια πολύ μεγάλη εικόνα αυτήν που είδατε εδώ, ναι. Την έχουν σε πολύ μεγάλο μέγεθος και τον τιμούν ιδιαιτέρως. Και ήταν καλή σκέψη σας να δούμε λίγο το ναι, πρόσωπο. Γιατί να μιλούμε για τον Άγιο Νεκτάριο, άνθρωποι είμαστε και έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να τον δούμε, να τον δούμε να μας ευλογεί τουλάχιστον, ασφαλώς. Να μας ευλογεί σε αυτή γιατί την εκπομπή. Γιατί όντως από την εικόνα εκπέμπεται ευλογία και χάρη. Ασφαλώς και αυτό είναι και το νόημα των εικόνων. Να ολοκληρώσω.